ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αναφέρθηκε βέβαια στο τι σχεδιάζει και τι πρόκειται να γίνει τους επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος δηλαδή του τρέχοντος έτους, όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές. Έκανε μία αναφορά και ένα σχόλιο όσον αφορά τα έσοδα του οκταμήνου, τονίζοντας ότι από την εικόνα την οποία παρουσιάζεται, εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι στο σκέλος των εσόδων για το 2010, όμως κινδύνοι υπάρχουν στο σκέλος των δαπανών, σε τομείς όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, στα νοσοκομεία, όπου και εκεί καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες, και ανέφερε ως παράδειγμα τις σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν στις φαρμακευτικές δαπάνες. Από εκεί και πέρα έκανε και ένα σχόλιο σε σχέση με την πρόσφατη αναφορά της Νέας Δημοκρατίας για το πρόγραμμα το οποίο έχει, όπου θα έχουμε μηδενισμό του ελλείμματος στο τέλος του 2011, καλώντας την παράλληλα, καλώντας το οικονομικό επιτελείο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάζει στους πολίτες αλλά και σε οικονομολόγους πώς γίνεται αυτό το μαγικό μηδενίσματος του ελλείμματος με αύξηση των δαπανών και μείωση των φόρων. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε μια επιτυχής έκδοση εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας. Αντλήθηκαν 390 εκατομμύρια ευρώ με ένα επιτόκιο κάτω από το 4%. Χαμηλότερο από το προηγούμενο. Χαμηλότερο, 3,975 ή 3,98, αν θα μπορούσαμε να το πούμε πιο στρογγυλά, από 4,05 που ήταν στην τελευταία αντίστοιχη έκδοση εντόκων γραμματείων τρίμηνης διάρκειας στις 20 Ιουλίου, που ήταν στο 4,05%, με 6,25 φορές υπερκάλυψη της έκδοσης, αλλά και με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να φτάνει στο 72%.